Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντυπωσιακά ανησυχητική είναι η μείωση των γεννήσεων, εκτόξευση της μετανάστευσης νέων παραγωγικών ηλικιών, γύρανση του πληθυσμού, μονιμοποίηση έστω και σε χαμηλότερα επίπεδα από σήμερα της μαζικής φτώχειας, απειλή για το ασφαλιστικό. 5 παράγοντες που ο καθένας από μόνος του θα αποτελούσε κοινωνική βόμβα, υπάρχουν και δρούν σωρευτικά και επιδεινώνουν το δημογραφικό. Και το πρόβλημα καθίζεται ακόμα περισσότερο εκρηκτικό, δεδομένου ότι ο προσδιορισμός του προσδόκιμου ζωής στη χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες επηρεάζεται εκ των πραγμάτων από τη μαζική φτώχεια και την επαπειλούμενη μείωση των συντάξεων. Διότι η μαζική φτώχεια συνεπάγεται μεγάλες δυσχέρειες στην πρόσβαση στην υγεία και ταυτόχρονα αποτελεί πηγή εμφάνισης προβλημάτων υγείας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε αυτό καλούμαστε να απαντήσουμε και μάλιστα άμεσα, θέτοντας αυτό το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διαπραγματεύση με τους εταίρους μας, επισημένοντας μια κολοσιαία αντίφαση. Να είναι δηλαδή οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που στις μελέτες τους καταδεικνύουν την επιδείνωση στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας και ταυτόχρονα να είναι αυτοί που μας επέβαλαν σκληρές πολιτικές λιτότητας ή πολιτικές ανεμικής ανάπτυξης και δομικής απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Πολιτικές που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά αντίθετα το οξύνουν και εμποδίζουν τη λύση του. Και η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται πιο δύσκολη, διότι έχει καταστεί πλέον σαφές ότι η υπογεννητικότητα και η μαζική μετανάστευση σε μικρό μόνο μέρος μπορούν να υποκατασταθούν από την αναγκαία ασφαλώς ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Για να μην λησμονούμε και τη γεωπολιτική διάσταση του δημογραφικού προβλήματος. Το 2050 η γειτονική μας Τουρκία εκτιμάται ότι θα έχει πληθυσμό 95 εκατομμυρίων κατοίκων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη μαύρη οκταετία των μνημονίων, ο πιο σημαντικός παράγοντας διάσωσης της κλονισμένης κοινωνικής συνοχής υπήρξε η οικογένεια. Δίχως αυτήν, θα ζούσαμε πρωτόγνωρες και απερίγραπτες καταστάσεις στη χώρα μας. Η αριστερά οφείλει να ανοίξει την ελληνική κοινωνία επιθετικά, με βάση το αξιακό, ιδεολογικό και πολιτικό της απλοστάσιο, μια μεγάλη συζήτηση για την οικογένεια. Να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει όλους τους τύπους και τις μορφές της, καθώς ζούμε στον 21ο αιώνα. Να πάρει αποστάσεις από τις παραδοξότητες τύπου Μακρόν, περί γονέα 1 και γονέα 2, οι οποίες καθόλου δεν αναδεικνύουν, αλλά αντίθετα ισοπεδώνουν όλες τις μορφές και τους τύπους της οικογένειας, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα τα βέλη ακόμα και εκείνων που στα λόγια επιχειρούν να προστατεύσουν. Να προωθήσει μια πολιτική για το παιδί, αντλώντας καλές πρακτικές, θετικά παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να θέσει το παιδί στην προστασία και την ανάπτυξή του ως βασική προτεραιότητα της μεταμνημονικής περιόδου. Να ρίξει όλο το βάρος στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας με την ενίσχυση των νέων ζευγαριών, εφαρμόζοντας στοχευμένες πολιτικές, πρώτα για το πρώτο και δεύτερο παιδί και μετά για το τρίτο και πάνω. Βασικός παράγοντας ανάσχεσης της ζωφερής προοπτικής είναι η οικογένεια. Δίπλα στην οικογένεια και με βασικό άξονα αυτήν, απαιτούνται πολιτικές ισχυρής προστασίας των εργαζομένων, ισχυρό κοινωνικό κράτος, φοροαπαλλαγή για τα παιδιά και όχι παιδιά φορολογικά τεκμήρια, αποτελεσματικές πολιτικές ισότητας των φύλων με αναγνώριση του ρόλου και των δύο γονέων και ισότιμη εμπλοκή τους στο μεγάλωμα των παιδιών. Αλλά και με πιο βαθυπρόθεσμη οπτική. Δεν υπάρχει κοινωνική ανασυγκρότηση από την καταστροφή των μνημονίων που να μην ξεκινάει από τη στήριξη της οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στην πολιτική για την οικογένεια, πρέπει να τίθεται κάθε προοδευτική αλλαγή που επιδιώκουμε στο κοινωνικό κράτος. Οι πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων δεν θα πάψουν να υφίστανται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως βρήκαν μίνιμουμ συνένεσης. Εδώ, στη χώρα μας, πολύ συχνά κινούμαστε με προκαταλήψεις, στερεότυπα, αγκυλώσεις και ταμπέλες. Ακούσαμε μερικές και νωρίτερα. Άλλοι συκοφαντούν τους πολιτικούς αντιπάλους τους ότι δεν έχουν το δημογραφικό στις προτεραιότητές τους, διότι τάχα απεργάζονται τη διάλυση της εθνικής και κρατικής συνοχής. Ορισμένοι άλλοι που σωστά απεχθάνονται το βαθύ συντηρητισμό και την πατριοκαπηλεία της άκρας δεξιάς, τείνουν να υποτιμούν το πρόβλημα, παραγνωρίζοντας ότι το δημογραφικό είναι πέρα από εθνικό και μείζον κοινωνικό θέμα. Στη χώρα μας, η ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας είναι αναγκαία. Να πάμε δηλαδή πέρα από προσεγγίσεις περί ενδιάμεσων δομών. Να στηρίξουμε διακομματικά την πρόταση για το Υπουργείο Οικογένειας. Αυτό είναι αυτό που η πατρίδα μας αυτόματα επέλεξε να κάνει με τη μετανάστευση και το περιβάλλον, δηλαδή να προχωρήσει την ίδρυση ξεχωριστού Υπουργείου, πρέπει να το κάνει και με την οικογένεια ως στυλοβάτη και άξονα αντιμετώπισης του δημογραφικού. Η ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας, βασισμένη και στις εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω χάρη στη Γερμανία, θα αποτελέσει μια εμβληματική αλλαγή
και θα δώσει όθηση τόσο σε επιμέρους τομές που προωθούμε, όσο και στην καλλιέργεια μιας διαφορετικής αντίληψης της δικής μας για το τι σημαίνει οικογένεια στον 21ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρακτικό πρόβλημα για το θέμα της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων είναι ότι μεγάλα τμήματα λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης και της ανελαίτης επίθεσης στους μισθούς, στην απασχόληση και το κοινωνικό κράτος, εμποδίζονται στην άσκηση του δικαιώματός τους να κάνουν οικογένεια. Αυτό το πρόβλημα αποτελεί τον κύριο παράγοντα, αλλά όχι του βεβαίως τον μοναδικό για την έξαρση του δημογραφικού. Οι αιτίες είναι πολλές και χρειάζεται μια πολυπαραγωγική προσέγγιση. Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, κοινωνική προστασία, βελτιωμένη ώρα εργασίας, εμπλοκή των δύο γονιών στο μεγάλωμα των παιδιών, εξασφαλισμένες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς κλπ. Όπως είπαμε παραπάνω, η οικονομική κρίση προφανώς αποτελεί παράγοντα επιδείνωσης του δημογραφικού. Αλλά όμως η κρίση στην ουσία υπερτόνισε τις ήδη υπάρχουσες τάσεις της συρρίκνωσης και της γύρανσης του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού. Το στρεβλό αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας κυοφορούσε αυτήν την τάση, το αναπαρκές πλέγμα κοινωνικής προστασίας που υπήρχε της κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που πιστοποιεί τον ισχυρισμό αυτό είναι ότι μέχρι το 2012 η πολιτική ενίσχυση του εισοδήματος για νοικοκυριά με παιδιά στη χώρα μας ήταν κατακαιρματισμένη. 200 επιδόματα καθολικού ύψους δίνονταν χωρίς έλεγχο εισοδήματος από πολυάριθμους φορείς. Οι δε μειώσεις φόρων καταργήθηκαν οριζόντια για όλες τις οικογένειες με παιδιά υπό το βάρος των μνημονιακών περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας σταθούμε όμως και σε ορισμένες πολιτικές για το παιδί και τη στήριξη των οικογενειών που εμείς για πρώτη φορά προωθούμε, βάζοντας έτσι τις βάσεις για μια συνολική παρέμβαση και για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές στα θέματα της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού κράτους. Και θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι για εμάς οι στοχευμένες κοινωνικές ενισχύσεις δεν είναι δαπάνες, όπως υποστηρίζει μια ορισμένη οικονομική ορθοδοξία με νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό. Είναι ταυτόχρονα στήριξη και επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ίδια τη ζήτηση της οικονομίας και μάλιστα με πολλαπλασιαστικό δημοσιονομικό χαρακτήρα. Εδώ βρίσκεται μια πολύ συγκεκριμένη διαχωριστική γραμμή με την συντηρητική νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Και αυτή τη γραμμή πρέπει να την αντιληφθεί η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Δεν θα μιλήσω για το σύνολο των δαπανών του κοινωνικού κράτους και πόσο θα είχε συρρυκνωθεί αν εφαρμόζονταν το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης Σαμαρά Βεντζέλου. Μόνο στην παιδεία θα είχαμε μείωση 1 δις το χρόνο. Θα περιοριστώ στις δαπάνες για την πρόνοια και τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που συνδέονται άρρηκτα με το θέμα της ζήτησής μας. Το 2015 παραλάβαμε προϋπολογισμό για την πρόνοια 790 εκατομμύρια ευρώ. Και μέσα σε 4 δύσκολα χρόνια αυξήσαμε τον προϋπολογισμό αυτό κατά 408%. Από 790 εκατομμύρια σε 3.225. Με στόχο το 2021 να φτάσουμε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη διαφορά των 3 δις από τα 800 εκατομμύρια το 2015 στα 4 δις το 2021 είναι κάρφος στο μάτι των οικονομικών ελίτ και της Νέας Δημοκρατίας. Η τύχη αυτού του ποσού, που βέβαια είναι μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε όλες τις κοινωνικές δαπάνες, παίζεται στις επόμενες εκλογές. Θα συνεχίσουν να παίρνουν αυτά τα χρήματα οι πολλοί, όπως γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, ή με τη μορφή των φοροαπαλλαγών και των ενισχύσεων προς το κεφάλαιο θα επιστρέψουν στους λίγους, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία? Γι' αυτό δεν κοστολογεί ο κ. Μητσοτάκης τις προτάσεις του για γενναίες φοροελαφρύνσεις προς τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για μείωση του έμφυα των ανώτερων στρωμάτων. Γι' αυτό δεν λέει από πού θα βρει τα λεφτά για να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες. Μέτρα και πολιτικές αυτής της κυβέρνησης που πιστεύουμε ότι αποτυπώνουν την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ με άμεσες ή έμεσες επιπτώσεις ενδεικτικά αναφέρω. Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, η καθολική και ισότιμη πρόσβαση των ανασφάλιστων των παιδιών οικογενειών στο δημόσιο σύστημα υγείας, η ενίσχυση των οικογενειών στον τομέα της ειδικής αγωγής και η αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης που πετύχαμε στο Υπουργείο Παιδείας, η ανάπτυξη νέων δομών παιδοψυχιατρικής φροντίδας, το σύγχρονο και διαφανές κράτος πρόνοιας, με τα 242 κέντρα κοινότητας και τους οργανισμούς προνοιακών επιδομάτων αλληλεγγύης. Καταργούμε τον ιδρυματικό και επιδηματικό χαρακτήρα του κράτους πρόνοιας που παραλάβαμε, όπου άνθιζαν οι πελατειακές σχέσεις και η διαφθορά. Με τα κέντρα κοινότητας, μέσα στο 2019 επεκτείνονται και στους 325 δήμους της χώρας. Στηρίζουμε την οικογένεια με τα 150 κέντρα ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων και τους βρεφονιμιακούς σταθμούς. Παραλάβαμε το 2015 79.000 βάουτσερ θέσεις, δηλαδή για τους βρεφονιμιακούς σταθμούς. Και φέτος
Δώσαμε περισσότερες από 127.000 θέσεις, αύξηση δηλαδή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς πάνω από 60%. Οικογενειακά επιδόματα. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων από 650 εκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια σε 1,1 δις ευρώ το 2018. Θα δοθούν 1 δις ευρώ το 2019 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ σημαντικές αυξήσεις για το 92% των δικαιούχων οικογενειών. Για να ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σχολικά γεύματα, επίδομα στέγης, πολλά μέτρα τα οποία από σήμερα και όχι στο αβέβαιο μέλλον δημιουργούν δυνατότητες για να υπάρξει ανάσχεση του προβλήματος του δημογραφικού. Έχουμε καταφέρει να αντιστρέψουμε την πορεία κοινωνικής διάλυσης που αναλάβαμε το 2015. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης το απολαμβάνουν σήμερα 600.000 δικαιούχοι και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, αλλά και την παιδική φτώχεια. Μπορέσαμε να τη μειώσουμε από 26,3% το 2015 σε 24,5% το 2017. Η παιδική φτώχεια το 2018 ήταν 23%. Το 2022 τα ποσοστά φτώχειας θα είναι χαμηλότερα από αυτά που υπήρχαν στη χώρα το 2008, συνέναρξη δηλαδή μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοια και άλλα μέτρα που λαμβάνουμε, παρότι συνδέονται με το δημογραφικό, έχουμε πλήρη συνείδηση ότι ειδικά στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος δεν μπορεί να έχουν άμεση απόδοση. Οι δημογραφικές τάσεις μεταβάλλονται αργά, είναι πολυπαραγωγικές, συνδέονται με μεταβολές στα πολιτισμικά πρότυπα και στα αξιακά συστήματα. Όμως η πολιτική οφείλει σε όλες αυτές τις τάσεις να αντιπαραβάλει τα δικά της όπλα. Το αίτημα του κοινού καλού απέναντι στη μηδενιστική, εγωιστική και ατομικιστική πρόσληψη της ζωής. Τη διαγενειακή αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη απέναντι στην αδιαφορία για τους πιο κοινωνικά ευάλωτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να αντιστρέψουμε τις κακές δημογραφικές εξελίξεις με βάση μια ανάπτυξη που στο επίκεντρό της θα έχει την απασχόληση και ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί δυνατότητες ώστε τα νέα παιδιά να επιστρέψουν στη χώρα μας και να αποτελέσουν τον παράγοντα για την ανάπτυξη αυτή. Ευχαριστώ.